Λευκή η μικρή νεράιδα. Εκείνο τον καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ένας πρίγκιπας είχε μόλις γυρίσει στο σπίτι του από μια μεγάλη εκστρατεία. Είχε πολεμήσει και νικήσει τα στρατεύματα του αυτοκράτορα. 300 άλογα καθαρό αίμα τον περίμεναν στους στάβλους του. Χιλιάδες πολύχρωμα πουλιά φτερούγιζαν μέσα στους ροδόνες του κήπου του. Κι όλες οι κοπέλες της χώρας ονειρεύονταν το γενναίο πολεμιστή και το παραμυθένιο αυτό παλάτι. Όλες ήθελαν να γνωρίσουν τον πρίγκιπα και να ζήσουν στο μικρό αυτό παράδεισο που έμοιαζε το παλάτι με τους ζωντανούς θησαυρούς του και τα σπάνια λουλούδια του. Μέσα σε αυτό το παλάτι, τρεις γυναίκες έκλαιγαν. Την πρώτη, οι φίλες της την φώναζαν Γιασεμίνα, γιατί το δέρμα της ήταν λευκό και απαλό σαν τα γιασεμιά. Και ο πρίγκιπας την αγάπησε όσο κρατούν τα γιασεμιά. Όταν εκείνα μαράθηκαν, την έδιωξε από κοντά του. Τη δεύτερη τη βάφτισαν η δική της Πασχαλιά, γιατί τα χείλη και τα νύχια της είχαν το ίδιο χρώμα με τα λουλούδια της Πασχαλιάς. Και ο πρίγκιπας την αγάπησε όσο καιρό ανθίζουν οι Πασχαλιές. Δεν άργησε να την απομακρύνει και να την ξεχάσει. Η τρίτη γυναίκα ήξερε καλά ότι στο παλάτι θα την έλεγαν Βιολέτα, γιατί τα μάτια της είχαν το σπάνιο χρώμα της Βιολέτας. Και ο πρίγκιπας αγάπησε και αυτήν όσο κράτησαν οι Βιολέτες. Όταν δεν είχε πια Βιολέτες στους κήπους του, ξέχασε και τη γυναίκα με τα μαυιά τα μάτια. Όλες οι κοπέλες απορούσαν, αλλά και ονειροπολούσαν. Μια νέα όμως ετόλμησε, και αυτή ήταν η Λευκή. Σε ένα μικρό σπίτι κοντά στα Ανάκτορα, η Λευκή έμενε με τους γονείς και τα αδέρφια της. Μια μέρα η κοπέλα, έτσι στην τύχη, μπήκε στο παλάτι του Άρχοντα να δανειστεί από τον Κυπουρό ένα ποτιστήρι. Στην είσοδο συνάντησε τον πρίγκιπα. Κι αυτός, μόλις είδε τα ολόχρυσα μαλλιά και τα ροδοκόκκινα μάγουλα της Λευκής, στάθηκε και την κοίταξε. Μα η μητέρα της κοπέλας ξέσπασε στα κλάματα μόλις το έμαθε. Δεν αρνιούνται εύκολα σε ένα τόσο ισχυρό πρίγκιπα σαν γι' αυτόν που είχε όλη την εξουσία του τόπου. Όλοι το ήξεραν ότι ο γενναίος πολεμιστής έπαιρνε με το καλό ή με τη βία ό,τι ήθελε. Το ξέραν και ότι δεν αγαπούσε τις γυναίκες του, παρόσο καιρό κρατούσε ανθισμένο το λουλούδι που θα τις παρομοίαζε. Και η Λευκή ήταν σωστό τριαντάφυλλο με τη δροσιά και τις χάρες της. Δεν άργησε ο πρίγκιπας να πάει να κόψει τριαντάφυλλα από το κήπο της γειτονοπούλας του. Γέμισε ένα πανέρι, βύθισε το πρόσωπό του στα μυρωμένα πέταλα και τα χείλια του γεύτηκαν το ασύγκριτο άρωμά τους. Και είπε αυτά τα λόγια: «Όσο τα χείλη μου θα μπορούν να γεύονται το μεθυστικό αυτό άρωμα, θα σ' αγαπώ. Όταν οι τριανταφυλιές δεν θα έχουν πια μπουμπούκια, θα πάρεις και εσύ μια τιμητική θέση μέσα στο παλάτι μου, κοντά στις τρεις γυναίκες που αγάπησα, όσο καιρό άνθιζαν τα γιασεμιά, οι Πασχαλιές και οι Βιολέτες». Και η Λευκή απάντησε: «Δοξασμένος να είναι ο Θεός, αρχοντά μου». Ο πρίγκιπας, που κι αυτός γρήγορα αγάπησε την κοπέλα, χαιρέτησε και είπε: «Ο ουρανός να ευλογεί τα τριαντάφυλλά σου». Οι μέρες περνούσαν όμορφες και χαρούμενες. Μια βαριά όμως μελαγχολία γέμιζε τις καρδιές όλων των αυλικών, όταν ο αέρας έφερνε πάνω στα μάρμαρα της βεράντας φύλλα από μαραμένα τριαντάφυλλα. Οι τριανταφυλιές έχαναν τα ροδοπέταλά τους. Το φθινόπωρο δεν ήταν μακριά και ένας πρίγκιπας δεν μπορούσε να παραβεί τον όρκο του. Μη κρατώντας τα δάκρυά της η Λευκή, αποφάσισε να συμβουλευτεί μια μάγισσα και πήγε στη μεγάλη μάγισσα Καρνεζή. Ήταν ξακουστή για την καλή της καρδιά και τις ορθές σκέψεις της. Και αυτή, αφού άκουσε προσεκτικά τη Λευκή, της είπε: «Δώσε 7 κόκκους σιτάρι σε 7 άσπρα περιστέρια, προφέροντας το όνομα Μενάμπ,
είναι ένα καλό πνεύμα. Ύστερα, με το κεφάλι σκεπασμένο με ένα κόκκινο μαντίλι, ρίξε 7 πετραδάκια μέσα σε 7 γλάστρες από 30 φυλιές. Το βράδυ, με τα πρώτα άστρα, πριν βγει το φεγγάρι, θα επαναλάβεις 7 φορές τη λέξη μίχρ, που θα πει στη γλώσσα των μάγων αέρας. Αυτό θα τραβήξει απάνω σου την εύνοια του πνεύματος Μενάμπ και με την ανατολή του ήλιου μαζί με τον αέρα θα σου στείλει μια καλή σκέψη. Η Λευκή έκανε ακριβώς ό,τι της είπε η μάγισσα Καρνέζη και το μεγάλο πνεύμα έστειλε με τη δροσιά της αυγούλας μια σπουδαία ιδέα. Όλο χαρά το ίδιο βράδυ οι Λευκοί έβαλε και έκοψαν από τους κήπους όσα τριαντάφυλλα είχαν απομείνει και τα έφερε στην κουζίνα. Εκεί είχε άφθονο μέλι και ζάχαρη και κατά τις οδηγίες της οι μάγειροι εργάστηκαν όλη τη νύχτα. Το πρωί ο πρίγκιπας όταν ξύπνησε και άνοιξε τα μάτια του με πόνο αντίκρισε τις τριανταφυλλές. Ο γενναίος στρατιώτης αισθάνθηκε ξαφνικά να γίνεται αδύνατο σαν μικρό παιδί. Η λύπη του ήταν μεγάλη που θα έχανε μια τόσο όμορφη και καλή σύντροφο. Δεν ήθελε και να λυπήσει τη Λευκή, διώχνοντάς την από κοντά του. Αλλά πάλι που ο λόγος του ήταν λόγος και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Καθώς η αγαπημένη του έμπαινε μέσα στο δωμάτιο να τον καλημερίσει, κρατώντας τα χέρια της ένα δίσκο με γλυκά, εκείνος έκανε να φύγει βιαστικός, προσπαθώντας να κρύψει τη συγκίνησή του. Η Λευκή όμως τον σταμάτησε. Γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Άρχοντά μου, ορκίστηκες ότι θα μ' αγαπάς όσο τα χείλια σου θα μπορούν να γεύονται το άρωμα των ρόδων. Ετοίμασα λοιπόν για σένα αυτά τα ζαχαρωτά. Έτσι όλο το χειμώνα θα απολαμβάνεις το τριανταφυλλένιο του άρωμα που τόσο σ' αρέσει. Σε λίγους μήνες θα ξανάρθει η άνοιξη με τα τριαντάφυλλα και θα μπορείς ακόμη να μ' αγαπάς». Εδώ τελειώνει το παραμύθι που θέλει να μας πει ότι για να σ' αγαπούν πρέπει να ξέρεις να αγαπάς, να χαρίζεις σαν τα ρόδα το άρωμα της καλοσύνης και της αγάπης.